Ένα τσιγάρο πετάξει κάποιος πάει. Τώρα με πήρε χθες η γειτόνισσα τηλέφωνο και ο καθένας κοιτάζει να τακτοποιηθεί, να μην φάει το πρόστιμο. Είτε για το φόβο προστίμου ή για το φόβο πυρκαγιάς, κάποιοι συμμορφώνονται και καθαρίζουν τα οικοπαιδά τους. Άλλοι όμως φαίνεται να αδιαφορούν. Παρατημένα από κοψίματα του χειμώνα, κλαδιά παρατημένα, χόρτα καθάριστα οικόπεδα. Θα πρέπει να μπει το πρόστιμο για να ο κόσμος να με συμμορφωθεί. Με την κάμερα του Sky κινηθήκαμε στην Βόρεια Αττική. Σε αρκετές περιπτώσεις εντοπίσαμε σωρούς από ξεραμένα κλαδιά, περιφράξεις σταμένες κάτω από τα χόρτα, εκτάσεις παρατημένες στην τύχη τους. Παντού στίβες με χόρτα και μόλις γίνει το κακό, τότε θα τρέχουμε και δεν θα φτάνουμε. Οδός Αρχιελαίου με Παύλου Μελά στους Ρακομακεδόνες, μέσα στην κατοικημένη περιοχή και πολύ κοντά σε δάσος. Τι συναντάμε, οικόπεδα σαν και αυτό, το οποίο όχι μόνο δεν έχει καθαριστεί, αλλά σε αρκετές περιπτώσεις τα ξερά χόρτα φτάνουν ακόμη και το ένα μέτρο. Αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει το κατάλληλο προσάναμα σε περίπτωση πυρκαγιάς. Οι ιδιοκτήτες έχουν προθεσμία να καθαρίσουν το οικοπεδό τους και να το δηλώσουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας έως το τέλος Ιουνίου, μετά τη νέα προθεσμία που δόθηκε. Αλλιώς, καραδοκούν βαριά πρόστιμα έως 54.000 ευρώ. Και μετά μπαίνει μέσα ο Δήμος και αναλόγως με το οικόπεδο και τις διαδικασίες που έχει μέσα, βάζει το ανάλογο πρόστιμο. Σε σύγχυση όμως είναι οι δημότες που ακόμη και αν προχώρησαν στον καθαρισμό, δεν γνωρίζουν τη διαδικασία. Καθαρίζουμε το οικόπεδο λόγω της καλοκαιρινή σεζόν. Το δήλωμα το έχουμε διαβάσει, αλλά τώρα πώς θα μπούμε, τι θα κάνουμε, είναι λίγο μπέρδεμα. Οι περισσότεροι ιδιοκτήτες των οικοπαίδων έχουν ήδη κάνει τον καθαρισμό ή έχουν προγραμματίσει τον καθαρισμό τις επόμενες ημέρες προκειμένου να αποφύγουν τα πρόστιμα. Οικόπεδα όπως αυτό είναι το πρόβλημα. Διότι βλέπετε ότι έχει δημιουργηθεί μια ζούγκλα. Καθένας πρέπει να είναι υπεύθυνος υπόλογος της περιουσίας του. Εκτός των δηλώσεων, στην πλατφόρμα υπάρχει και ψηφιακή υπηρεσία, στην οποία υποβάλλονται καταγγελίες για καθάριστα οικόπεδα.